Γεια σας αγαπημένοι μου, εδώ συντονισμένοι στον Focus FM και σήμερα εύχομαι να είστε όλοι καλά εδώ στους 103,6 από την καρδιά της Μακεδονίας μας, από την καρδιά της πανέμορφης της αγαπημένης Θεσσαλονίκης. Δευτέρα 20 Ιουνίου ξεκίνησε νέα εβδομάδα, ξεκινάει και ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, αν και επίσημα από αύριο. Πάμε στο καλοκαίρι, εγώ καλοκαίρι θα πω, πρώτος καύσωνας μέσα στην εβδομάδα. Σαραντάρια θα νιώσουμε για τα καλά, υψηλές θερμοκρασίες, οπότε ξεχνάμε τις βροχοπτώσεις και τα πλημμυρικά φαινόμενα. Δεν θέλω να φανταστώ ότι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών θα έχουμε να κάνουμε με πυρκαγιές, αν και από χθες και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ήταν επιποδός και αντιμετώπισε πολλές εστίες η πυροσβεστική και οι άνδρες του πυροσβεστικού σώματος. Δεν θέλουμε να δούμε τέτοιες εικόνες, το εύχομαι. Ωστόσο μένει να φανεί κατά πόσο θα τα πάμε καλά και σε αυτό το κομμάτι φέτος. Καυτή λοιπόν η εβδομάδα που ξεκίνησε, όχι μόνο θερμοκρασιακά, καυτή αναμένεται και στο μέτωπο των Έλληνο-Τουρκικών. Είχαμε νέο παραλήρημα Ερντογάν, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, όπως ανέφερε από την Κωνσταντινούπολη, τα ελληνικά σώματα ασφαλείας λέει και τους έδιωξαν και τους λίστεψαν και τους ξυλοκόπησαν και δολοφόνησαν μάλλον πολλούς από αυτούς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πηγαίνουμε όσον αφορά τις σχέσεις μας με την Τουρκία από το κακό στο χειρότερο. Καυτή εβδομάδα και στο μέτωπο της ενέργειας γίνεται χαμούλης, προετοιμάζεται όλη η Ευρώπη για αυτό που θα ζήσουμε από το φθινόπωρο. Ήδη η Ιταλία, η Γερμανία λαμβάνουν μέτρα. Και τι κάνει η Γερμανία? Επιστρέφει στον άνθρακα. Καυτή εβδομάδα στο μέτωπο της ακρίβειας. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται με την βενζίνη. Πρωινό ρεπορτάζ, 2,60 στην Αττική. Καλά, για τα νησιά δεν το συζητώ. Έχει ήδη πλησιάσει τα 3 ευρώ. Τα 3 ευρώ μάλλον θα τα τσιμπήσουμε όλοι μέσα στις επόμενες ημέρες, μέσα στο καλοκαίρι. Δεν είναι δικές μου εκτιμήσεις, αλλά των ανθρώπων της αγοράς. Είναι πραγματικά σοκαριστικό αυτό που ζούμε. Και από την άλλη έχουμε και την αύξηση, λέει, ραγδαία αύξηση στα κρούσματα. Και πολύ λόγος γίνεται για αυτό. Χιλιάδες, σου λέει, τα θετικά. Γίνεται ένας χαμός με τα self-test από τα φαρμακεία. Άδειασαν τα ράφια, τι πανικός. Μία ερώτηση θέλω να κάνω. Έχει πιεστεί το σύστημα, μεταφράζονται σε εισαγωγές όλα αυτά τα θετικά, ή το συζητάμε? Πάντως η κουβέντα άνοιξε για τα καλά το πρωί. Και μάσκες ήταν λάθος, λέει, που φύγαν οι μάσκες. Έπρεπε να τις κρατήσουμε και άλλο, την ώρα που τις έχουν χαιρετήσει οι Ευρωπαίοι εδώ και μήνες. Και φυσικά πολύ λόγος για το εμβόλιο, το νέο, τροποποιημένο. Όπως και να έχει, για τέταρτη δόση έγινε μεγάλη κουβέντα. Θα πρέπει όλοι κάτω των 60 να εμβολιαστούν και φυσικά και οι μεγαλύτεροι με υποκείμενα, δεν το συζητάμε. Θα πρέπει να γίνει όπως και δίποτε όλα αυτά από το φθινόπωρο, γιατί ακόμη ο κορονοϊός είναι διακοπές. Πάντως η ακρίβεια, όλη αυτή η στάση του με το θέμα των εμβολίων, με τα συνταξιοδοτικά, με την ενεργειακή κρίση, χαντάκωσαν τον Μακρόν, ο οποίος πάει. Χάθηκε η πλειοψηφία του στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Ήταν οι επιλογές του και τώρα βρίσκεται αντιμέτωπος με αυτές. Λοιπόν, λέγαμε για ακρίβεια στα καύσιμα, ωστόσο έρχεται το νέο επίδομα καυσίμων, το Fuel Plus. Αύριο πιθανότατα θα γίνουν οι ανακοινώσεις, προηγήθηκε μία σύσκεψη στο Μαξίμου νωρίτερα. Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό, κυβερνητικά site και εφημερίδες. Ο τίτλος που διάβαζα νωρίτερα, ξέρετε ποιος είναι, θα σας τον διαβάσω. Βενζίνη, λέει, 2 ευρώ για το καλοκαίρι σε 4 εκατομμύρια πολίτες. Δηλαδή, το νέο επίδομα φέρνει σε 4 εκατομμύρια Έλληνες βενζίνη με 2 ευρώ το λίτρο. Μάλιστα, δηλαδή το αυξημένο επίδομα
ταβάνι. Τώρα δεν ξέρω από τα 13,5 που ήταν το μήνα θα πάει στα 17. Οκ, okay, να πω 50, να πω 60 ευρώ για τρεις μήνες. Όλα αυτά με τα οποία θα εξανεμιστούν από την αύξηση της τιμής της βενζίνης λύνουν το πρόβλημα, έτσι. Μάλιστα. Δεν θα βρισκόμαστε δηλαδή αντιμέτωποι με την αύξηση των καυσίμων, ακόμη και 3 ευρώ το λίτρο να πάει η βενζίνη. Εμείς όλα καλά, χαμογελάμε. Βέβαια σίγουρα, έτσι, μην είμαστε και χάριστοι, στο νηστικό και ένα ψίχουλο να του δώσεις, θα το φάει και θα σου πει και ευχαριστώ. Το θέμα είναι αν είναι αρκετό όλο αυτό που γίνεται. Θέλετε να ακούσετε τι γίνεται σε Ευρώπη, θέλετε να ακούσετε τιμούλες και μάλιστα σε σχέση με τον κατώτατο μισθό. Σε χώρες όπως η Φινλανδία, μιλάμε για το μέσο όρο τώρα της βενζίνης κατά τον μήνα Ιούνιο, 2,5 ευρώ το λίτρο η βενζίνη και ο κατώτατος 2.124 ευρώ. Η Ολλανδία 2,37 η βενζίνη, 1.725 ο κατώτατος. Ηνωμένο Βασίλειο, και okay, Ηνωμένο Βασίλειο 1860, 2,13 η βενζίνη. Να πάμε έτσι στη Γαλλία, 1603 ο κατώτατος, 2,10 η βενζίνη. Θέλετε και άλλα παραδείγματα? Στο Βέλγιο 1658 ο κατώτατος, 2 ευρώ μέσο όρο πληρώνουν την βενζίνη. Οι Βέλγοι, στο Λουξεμβούργο επίσης 2 ευρώ με 2,200 τον κατώτατο, και εδώ εμείς στην Ελλάδα 2,40, 2,5 ευρώ, 3 στα νησιά μας, με τον κατώτατο στα 8,30. Πάνω από την Ελλάδα όσον αφορά την υψηλότερη τιμή της βενζίνης βρίσκεται το Hong Kong μόνο, και 4 χώρες εκεί στην Ευρώπη, Νορβηγία, Δανία, Φινλανδία και Ισλανδία, με τους κατώτατους, εντάξει, καμία σχέση με τα δικά μας τα χάλια εδώ. Πώς λοιπόν να τα βγάλει πέρα ο Έλληνας πολίτης? Καυτή η επικαιρότητα με τον εξαίρετο δημοσιογράφο, πολιτικό, στρατιωτικό αναλυτή τον Ανδρέα τον Παπακυριακόπουλο. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και πραγματικά πάντα έχει ενδιαφέρον η κουβέντα μαζί του, γιατί όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα, ένα πράγμα δείχνουν, κυρίες και κύριοι, το δρόμο προς τις κάλπες, πρόωρες κάλπες, και μάλιστα μέσα στο φθινόπωρο. Τα χαιρετίσματά μας στη Μαρία, στην Κατερίνα, πολλά φιλιά στον Μάκη. Μάκη, όλα αυτά που γίνονται πραγματικά χρόνος νομίζω χρειάζεται για να αποδειχθούν πολλά. Για να αποδειχθούν όλα όσα για τα οποία φωνάζει μια μικρή μερίδα των Ελλήνων πολιτών, αλλά ωστόσο δεν εισακούγονται, έτσι. Και έχει να κάνει με τα εμβόλια, με τα μέτρα, με τα παράλογα μέτρα γύρω από τον κορονοϊό κυρίως. Από Φινλανδία ο Γρηγόρης, τα χαιρετίσματά μας, την αγάπη μας Γρηγόρη. Εδώ λέει και χρόνια, αν η εργασία σου είναι περισσότερο από 30 χιλιόμετρα από το σπίτι σου, στο τέλος του χρόνου θα λάβεις επιστροφή φόρου για τα καύσιμα. Μάλιστα, αυτά στην Φινλανδία. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη μου. Μέρος του πειράματος και εμείς, μας γράφει η Ράνια, και όποιος αντέξει. Το θέμα είναι πόσοι και ποιοι θα είναι αυτοί που θα αντέξουν μέσα από όλο αυτό που βιώνουμε καθημερινά. Να σε καλά, Ράνια μου. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Ανδρέα τον Παπακυριακόπουλο, τον οποίο έχουμε κοντά μας, όπως σας υποσχέθηκα από το ξεκίνημα της εκπομπής. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα μου, καλό μεσημέρι στην Αθήνα, να είσαι καλά. Γερός και δυνατός, εύχομαι.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα Δεσποινά μου, σε σένα, στους ακροατές, στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Βόρεια Ελλάδα. Όλοι, κρατά θερμοπύλες. Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά, να αντέξουμε αυτά που θα ζήσουμε από εδώ και πέρα, γιατί αν μιλάμε για ένα δύσκολο καλοκαίρι που ήδη βιώνουμε από όλες τις απόψεις, έτσι, έχει να κάνει με τα εθνικά, έχει να κάνει με την ακρίβεια, έχει να κάνει με οτιδήποτε, δεν μπορώ να φανταστώ τι κλίμα θα αντιμετωπίσουμε από το φθινόπωρο, σε ένα φθινόπωρο που μέσα σε όλα αυτά θα έχουμε και εκλογές. Πώς το... Τι λένε οι πληροφορίες σου, Ανδρέα? Όλα αυτά δείχνουν, έτσι. Οι πληροφορίες μου λένε το εξής. Ότι εάν στο Μέγαρο Μαξίμου οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις που κάνουν συνεχώς τους δώσουν την αίσθηση ότι μπορούν να επιβιώσουν μετά από μία πρόωρη εκλογική διαδικασία, δηλαδή να μην καταρρεύσουν, αυτό είναι το διακύβευμα, τότε θα τις κάνουν τις εκλογές, προκειμένου να διατηρήσουν δυνάμεις και να πλασαριστούν για την επόμενη ημέρα. Εάν δεν δείξουν κάτι τέτοιο οι δημοσκοπήσεις, τότε θα εξαντλήσει μέχρι και την τελευταία ημέρα της τετραετίας. Εσύ πιστεύεις ότι θα την εξαντλήσει? Εάν οι δημοσκοπήσεις, σου λέω πολύ συγκεκριμένα τι συμβαίνει, εάν οι δημοσκοπήσεις τους δώσουν έστω και μία αχτίδα ελπίδα ότι μπορούν να διασωθούν, να διατηρήσουν δηλαδή μία υποτυπώδη εκλογική δύναμη, τότε θα πάνε άμεσα σε εκλογές. Ναι, είναι κατανοητό. Εάν όχι, θα εξαντλήσει και την τελευταία ημέρα στην εξουσία. Είναι, αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά αυτό που λες. Το θέμα είναι το κλίμα. Μάλλον, αν υπάρχουν αντοχές άλλο για τον Έλληνα πολίτη, δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις, ωστόσο αυτό που αποτυπώνεται από όλα τα παιδιά, έτσι, είτε μιλάμε για τα εθνικά μας θέματα, είτε μιλάμε για την οικονομία, νομίζω ότι έχουν περιέλθει σε ένα απίστευτο αδιέξοδο οι Έλληνες. Μιλάμε για το μεγαλύτερο ποσοστό, γιατί υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό που δεν μπορεί να αντιληφθεί καν τι γίνεται, έτσι. Δεν τον ενδιαφέρει, γιατί δεν τον αγγίζει όλο αυτό. Στην πλειοψηφία τους όμως, ναι, στην πλειοψηφία τους υποφέρουν οι Έλληνες. Ακριβώς. Κοίταξε, ο Έλληνας αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη επίθεση εδώ και δεκαετίες. Η επίθεση είναι πολυεπίπεδη. Έχουμε την πανδημία. Αντιμετωπίζουμε τη μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού σε καιρό ειρήνης από τότε που υπάρχουν ληξιαρχικά στοιχεία. Αυτό θα έπρεπε να το λέμε κάθε μέρα. Έχουμε τη μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού για τα έτη 2020-2021. Δεν έχει ξανακαταγραφεί τέτοια μείωση πληθυσμού. Έχουμε 30.000 νεκρούς λόγω πανδημίας, με τον κύριο Μαγιορκίνη να βγαίνει και να λέει ότι τα πήγαμε πολύ καλά και ότι πετύχαμε. Δεν ξέρω ακριβώς τι πέτυχαν. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι μια χώρα η οποία έχει χάσει δύο μεγάλες πόλεις θεωρείται πετυχημένη μέσα σε δύο χρόνια, έτσι, της πανδημίας. Και μάλιστα το μεγαλύτερο μέρος των απολειών έγινε μετά, υποτίθεται, τα όπλα της επιστήμης που ήρθαν. Άρα σημαίνει ότι η πολιτική διαχείριση ήταν άθλια. Διότι όταν ο κόσμος σε ακούει και εμβολιάζεται και παρόλα αυτά ο αριθμός των θανάτων συνεχίζεται, σημαίνει πλέον ότι υπάρχει τεράστια πολιτική ευθύνη. Έχουμε το θέμα των ανατιμήσεων. Το θέμα των ανατιμήσεων, ειδικά αυτό που γίνεται με το ρεύμα και τα καύσιμα, δεν έχει αντίστοιχο τουλάχιστον στα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ. Ο Έλληνας πληρώνει το μεγαλύτερο βάρος για καύσιμα και ηλεκτρικό ρεύμα σε σύγκριση με το μισθό του. Γιατί έτσι πρέπει να το κάνει. Ναι, έδινε και χαρακτηριστικά παραδείγματα πριν βγούμε στον αέρα. Ανδρέα, είναι πραγματικά απίστευτο αυτό που συμβαίνει, έτσι. Ακριβώς. Μα δεν μπορεί να μας συγκρίνει. Χώρες με διπλάσιο κατώτατο μισθό να έχουν φθηνότερη βενζίνη από εμάς. Δεν υπάρχει. Η Ιρλανδία έχει κατώτατο μισθό 1.773 ευρώ και έχει φθηνότερη βενζίνη από την Ελλάδα. Ναι, ναι. Με κατώτατο μισθό 700 ευρώ. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Πρόσεξε, εδώ πέρα καταραίει και το παραμύθι του δίθεν φιλελεύθερου χαρακτήρα της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης. Γιατί το λέγαμε, Δεσποινά μου, το λέγαμε και δεν μας άκουγε κανένας. Έβγαιναν και πανηγύριζαν για τα υπερκέρδη της ΔΕΗ. Όλο το 2021, εάν δεις δημοσιεύματα, δηλώσεις, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που έβγαιναν στα πάνελ, πανηγύριζαν επειδή η ΔΕΗ λέει καταγράφει υπερκέρδη. Ναι, ναι, τα θυμόμαστε. Και εμείς λέγαμε, Δεσποινά μου, από αυτό το ταπεινό μετερίζει, ότι αυτό που κάνουν είναι εγκληματικό, γιατί το ρεύμα δεν είναι προσοδοφόρο έσοδο, διότι απλούστατα αποτελεί ανελαστική δαπάνη για το σύνολο της οικονομίας. Δεν υπάρχει επιχείρηση, νοικοκυριό, μαγαζί, αγροτική παραγωγή, βιομηχανία, βιοτεχνία που να μην λειτουργεί με ρεύμα.
Το ρεύμα δεν είναι κάτι που μπορεί να το μειώσει ο άλλος. Δεν είναι χαβιάρι το ρεύμα και να πεις εντάξει δεν θα πάω χαβιάρι. Εάν δεν υπάρξει ηλεκτρικό ρεύμα, δεν υπάρχει παραγωγή. Και έβγαιναν και πανηγύριζαν γιατί αύξησαν αλματοδός τις τιμές του ρεύματος με αποτέλεσμα να καταστρέψουν όλη την υπόλοιπη οικονομία για να κερδίζει η ΔΕΗ. Και όταν ήρθε η στιγμή να φορολογηθεί η ΔΕΗ, δεσποινά μου, τι μας είπανε? Ξέρετε, δεν υπάρχουν υπερκέρδη. Αυτό μας είπανε. Η ΔΕΗ παρουσίαζε αποτέλεσμα 18 εκατομμύρια με ζημιά. Ναι. Κατάλαβες λοιπόν γιατί έγκλημα μιλάμε κατά του ελληνικού λαού, κατά της εθνικής οικονομίας και των οικοκυριών. Και στο λέω πολίωμα. Αφήνω απ' έξω τα συναισθήματα, την κοινωνική αλληλεγγύη που πρέπει να υπάρχει. Σου μιλάω με όρους ελεύθερης οικονομίας. Με αυτό που έκαναν, κάποιοι κέρδισαν δισεκατομμύρια καταστρέφοντας το σύνολο των ελληνικών οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Ναι. Και έχουμε φυσικά και τα εθνικά θέματα, Δέσποινα. Γιατί εδώ, ξέρεις, όλα τα άλλα μπορεί να φτιαχτούν σε βάθος χρόνου. Οι εθνικές υποχωρήσεις, όπως έχει δείξει νεότερη ιστορία, δεν αναπληρώνονται. Και αυτή τη στιγμή έχουμε, με τρομακτική ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας, ένα παράνομο μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης που συνιστά ακροτηριασμό της εθνικής μας κυριαρχίας, αναρτημένο στον ΟΗΕ. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στη νεότερη ιστορία, αν μπορούμε να διανοηθούμε τι σημαίνει αυτό. Έχουμε την ευθεία αμφισβήτηση ελληνικής κυριαρχίας σε μεγάλα κατοικημένα νησιά του Αιγαίου και χαργεντιζόμαστε και αυτοικανοποιούμαστε, επειδή λέει το State Department και η Ευρωπαϊκή Ένωση διατύπωσε με σαφήνεια ότι η Χίος είναι ελληνική και η Ρόδος είναι ελληνική. Μα αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δηλαδή μέχρι πριν λίγα χρόνια μιλάγαμε για τη μία και μόνη διαφορά που είναι ο καθορισμός της νησιωτικής κεφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Και τώρα κάνουμε αγώνα για να πείσουμε ότι η Χίος είναι ελληνική. Και χαιρόμαστε που το αναγνωρίζει η Κομισιόν. Εκτιμάς πως θα φτάσουμε πού ακριβώς? Γιατί και πριν από λίγο βγήκαν στη δημοσιότητα νέες δηλώσεις, νέο παραλήρημα του Ερντογάν. Οι Έλληνες δολοφονούν, ξυλοκοπούν, ληστεύουν, λέει, τους παράνομους μετανάστες. Αναπάντητα θα μείνουν όλα. Αλλά βλέπουμε ότι μιλάμε για επιθετικότητα, δεν μιλάμε για προκλήσεις, ας πούμε, λεκτικές λοιπόν, μόνο. Με μήνυμά του. Στη διεθνή διάσκεψη για τη μετανάστευση, ο Ερντογάν κατηγόρησε την Ελλάδα ότι ληστεύει και δολοφονεί πρόσφυγες. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι απλώς άλλη μια συκοφαντία του Ερντογάν. Είναι ένα στρατηγικό σχέδιο για να τεθεί θέμα έρευνας και διάσωσης στο Αιγαίο. Ωραία. Γιατί ό,τι και να λέμε, το ότι το ελληνικό λιμενικό έσωζε τις ζωές ήταν ένας εθνικός σκοπός, διότι σε αντίθετη περίπτωση, αν ο Ερντογάν είχε έστω και μία απόδειξη για δολοφονίες μεταναστών από τις ελληνικές αρχές, θα έθετε απευθείας θέμα έρευνας και διάσωσης. Να μην προβληματίζουμε τώρα τους ακροατές με νομικούς όρους. Αλλά είναι κατανοητό αυτό που λες. Έτσι. Ναι. Ήμια ξεκίνησε από υπόθεση έρευνας και διάσωσης. Mm-hmm. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Η Ελλάδα λοιπόν τι θα έπρεπε να κάνει? Ο κύριος Δένδιας θα έπρεπε ήδη να έχει πάρει, και ο κύριος Μητσοτάκης προσωπικά, το αφιέρωμα του αμερικανικού δικτύου CBS, το οποίο αποκαλύπτει εμπόριο οργάνων μεταναστών και προσφύγων στην Τουρκία. Εμπόριο οργάνων, το καταλαβαίνουμε, σφάζουν πρόσφυγες για τα όργανά τους, τα οποία τα μεταπολούν. Και δεν το λέει ο Παπακυριακόπουλος υποτίτλοι, το λέει το αμερικάνικο δίκτυο CBS, με τεκμηρίωση ένα εκπληκτικό ρεπορτάζ, το οποίο έχει πάει στα αζήτητα, με μαρτυρίες, με αποδείξεις. Αντί να πάρουν λοιπόν αυτό και να το κολλήσουν στα μούτρα κάθε διεθνούς οργανισμού, κάθε Ερντογάν, οποιοδήποτε τολμά να αμφισβητήσει τον ανθρωπισμό της Ελλάδας και την αντίστοιχη θηριωδία της Τουρκίας, κάθονται και σιωπούν και απολογούνται. Λέει ο Ερντογάν, σφάζουμε. Και τι λέμε εμείς? Όχι, δεν σφάζουμε. Μα αντί να περάσουμε στην αντεπίθεση και να καταδείξουμε το βάρβαρο χαρακτήρα της Τουρκίας διαχρονικά, που είναι η ιστορία της βρύθη γενοκτονιών, δεν έχει ιστορία η Τουρκία, έχει ποινικό μητρό. Και αντί να πούμε ότι η θέση του Ερντογάν δεν είναι στη Χάγη ως διαπραγματευτής οποιασδήποτε ΑΟΣ, είναι στη Χάγη στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για Εγκλήματα Πολέμου.
και καθόμαστε εμείς και είναι... συζητάμε με τον Ερντογάν. Πότε θα αντιδράσουμε όμως, Ανδρέα, γιατί αν εσύ μου επιτεθείς λεκτικά μία, δύο, αν απλώσεις χέρι πάνω μου μία, δύο, και εγώ λέω σε κάθε περίπτωση ότι απλά το αντιμετωπίζω ψύχρεμα και ότι δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία, κάποια στιγμή νομίζω ότι θα φάω το ξύλο της χρονιάς μου, έτσι. Ήδη το τρώμε, διότι το τουρκολιβικό μνημόνιο, το παράνομο που έχει αναπτυχθεί στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, συνιστά μια τεράστια ήττα της Ελλάδας, μια εθνική ήττα, επαναλαμβάνω, ακροτηριάζει τη μισή μας πατρίδα. Η Ελλάδα είναι νησιωτική χώρα. Η Ελλάδα δεν είναι μέχρι τη Χαλκίδα και από εκεί και πέρα είναι κάτι νησάκια διάσπαρτα. Μέχρι και η τελευταία βραχονισίδα της Ελλάδας είναι ένα απόσπαστο κομμάτι του εθνικού μας κορμού. Δεν είναι το κολονάκι η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι η μεγίστη, είναι τα Ήμια, είναι οι Νούσες, είναι η Παναγιά. Αυτή είναι η Ελλάδα και αυτά είναι τα σύνορα της Ελλάδας. Άρα λοιπόν, έχοντας εμείς ανεχθεί, και εντάξει, δεν θέλουμε να πολεμήσουμε την Τουρκία, μην πολεμήσουμε. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει ακόμα η λιβική κυβέρνηση που υπέγραψε αυτό το μνημόνιο? Πώς είναι δυνατόν να υφίσταται? Και εγώ δεν σου λέω να στείλουμε πράκτορες όπως έχει κάνει οποιαδήποτε πολιτισμένη χώρα και να τους δέσουμε να τους πάμε σιδεροδέσμιους. Θα σου πω ότι ήδη στη Λιβύη, βάσει των αποφάσεων των διασκέψεων, έπρεπε να έχουν γίνει εκλογές από το Δεκέμβρη. Γιατί δεν έγιναν εκλογές? Διότι η Τουρκία σαμποτάρει την εκλογική διαδικασία για να διατηρεί αυτή τη χούντα ως κυβέρνηση της Λιβύης, η οποία εξυπηρετεί τα συμφέροντά της. Η Ελλάδα τι έχει κάνει σε αυτή την κατεύθυνση, Δεσποινά μου? Από το Δεκέμβρη μέχρι σήμερα δεν έχει βγει ούτε μία ανακοίνωση, ούτε μία παρέμβαση που να καταγγέλει τον φασιστικό ρόλο της Τουρκίας που διατηρεί μια κυβέρνηση αχυρανθρώπων παράνομη στη Λιβύη. Και το κερασάκι, ενώ η Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ έχει σύνορα με τη Λιβύη, άρα θα έπρεπε να έχει τον πρώτο λόγο στις διαδικασίες, αποβάλλεται ακόμα και από τις διασκέψεις. Ξέρεις τι σημαίνει αποβάλλομαι και το δέχομαι? Ότι αναγνωρίζω στην ουσία ότι ισχύει το τουρκολιβικό μνημόνιο, άρα εγώ δεν έχω σύνορα εννοείται, με τη Λιβύη. Εννοείται. Έτσι, κάποια στιγμή θα πρέπει να ξυπνήσουμε, αλλά κυρίως θα πρέπει οι Έλληνες να ξυπνήσουμε, γιατί το βάρος μας μέχρι σήμερα δεν είναι να πάρουμε το όπλο και να πολεμήσουμε, το οποίο θα το κάνουμε, είναι να ψηφίσουμε σωστά. Να ψηφίσουμε με τρόπο που δεν θα ζημιώνουμε την εθνική μας κυριαρχία. Να παίρνουμε τις αποφάσεις μας με τρόπο που τα παιδιά μας θα παραλάβουν την ίδια χώρα με αυτή που παραλάβαμε εμείς. Και όχι μικρότερη. Ούκ, ελά το παραδώσω. Να δούμε αν θα το πράξουν όταν θα έρθει η στιγμή, Ανδρέα. Γιατί ήδη μετρά αντίστροφα ο χρόνος, εκτιμώ. Οπότε εκεί θα φανεί τελικά. Αν είμαστε μόνο λόγια, μόνο γκρίνια, το ζητούμενο είναι αυτό. Όπως πολύ καλά το περιέγραψες. Εκεί θα φανεί. Εκεί θα φανεί. Θα ήθελα και ένα σχόλιο για τη Γερμανία, έτσι. Την ξεχνάμε την πράσινη ενέργεια. Γυρνάει στον άνθρακα σε λιγνίτη η Γερμανία. Αν και ήταν νούμερο ένα παράγοντας ρύπανσης του περιβάλλοντος. Αυτό δεν μας έλεγαν, έτσι. Γι' αυτό κλείσαμε και για το καλό του περιβάλλοντος, για το καλό μας τα πάντα εδώ στη χώρα. Είπε ότι λειτουργεί. Απολύσαμε και εξειδικευμένο προσωπικό, αναντικατάστατο, έτσι. Και τώρα τρέχουμε να καλύψουμε τι, δεν ξέρω. Μιλάμε για ένα εθνικό έγκλημα. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ανακτά και επαναλειτουργεί όλα τα λιγνητικά εργοστάσια της. Όλα, το σύνολο, όχι ένα ή δύο, το σύνολο. Γιατί η Γερμανία, σύμφωνα με τα στοιχεία που βγήκαν πριν από λίγο από τη Γερμανική Στατιστική Υπηρεσία, αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο κύμα ανατιμήσεων στις τιμές παραγωγού από το 1949, από όπου και υπάρχουν τα αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία. Mm-hmm. Δηλαδή, πιθανόν να είναι οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις στην σύγχρονη ιστορία της Γερμανίας, ακόμα και πριν τον πόλεμο. Mm-hmm. Και πώς αντιδρά, γράφει στα παλιά της τα παπούτσια αυτά που τάιζε εμάς τα κορόιδα. Που ακολουθήσαμε κατά γράμμα. Έτσι, mm-hmm. Και επαναλειτουργεί το σύνολο των λιγνητικών εργοστασίων. Εδώ έχουμε διαπράξει ένα μέγα έγκλημα, διότι η προστασία του περιβάλλοντος, ναι, είναι πεμπτουσία για τον Έλληνα, γιατί είναι μέσα στο DNA μας. Τόσο η κλασική μας παιδεία, η αλεξανδρινή παιδεία και η βυζαντινή είναι συνυφασμένη με την προστασία του περιβάλλοντος. Αλλά την πραγματική προστασία. Δεν μπορείς εσύ να γίνεσαι πελατάκι της Siemens με τις ανεμογεννήτριες, να διαλύεις το φυσικό σου κάλος, τον φυσικό σου πλούτο, για να φυτεύεις ανεμογεννήτριες που, όπως έχει αποδειχθεί, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν
δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μας σε ρεύμα. Δεν μπορεί να μολύνεις την έφορη γη φυτεύοντας φωτοβολταϊκά, ενώ θα μπορούσες κάλλιστα να τα φυτέψεις σε ταράτσες. Γιατί δεν προωθήθηκε το θέμα με τις ταράτσες. Ναι, πολύ σωστό και αυτό. Τόσο απλό. Τσιμέντο είναι. Τσιμέντο, φωτοβολταϊκό στο τσιμέντο. Γιατί μολύνεις την ευλογημένη ελληνική γη, την πιο έφορη γη της Ευρώπης τουλάχιστον, με φωτοβολταϊκά, τώρα μάλιστα που έρχεται επισκεπτική κρίση. Οι Γερμανοί λοιπόν έγραψαν στα παλιά στα παπούτσια όλα τα παραμύθια που μας τάιζαν εδώ και χρόνια. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει επιτέλους να απολογηθούν όλοι αυτοί οι πολιτικοί που προκάλεσαν μια ανίποτη καταστροφή στην Ελλάδα, ενώ με ένα ελάχιστο ποσό θα μπορούσαν να καταστήσουν τα λιγνητικά εργοστάσια ως φιλικά για το περιβάλλον. Αυτό, ναι, έτσι υπήρξαν σχέδια αυτό. Χρόνια τώρα. Θα μπορούσε να γίνει αυτό. Ακριβώς. Δεν υπήρξε θέληση. Σταμάτησαν ακόμα και τα υδροηλεκτρικά, γιατί αυτό είναι κάτι που δεν το λένε πολύ, Δεσπίνα μου. Μόνο εμείς το λέμε. Η παραγωγή από 800 γιγαβατόρες έπεσε στις 200 Φλεβάρι 2021. Εξανεμίστηκε η υδροηλεκτρική παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, που είναι η πιο φυσική και φιλική μορφή παραγωγής ρεύματος. Το καταλαβαίνουμε και δεν απολογήθηκε κανένας. Άρα λοιπόν όλο αυτό ήταν ένα σύμπλεγμα για να ευνοηθούν συγκεκριμένα καρτέλ, τα καρτέλ των γερμανικών βιομηχανιών, τα καρτέλ του φυσικού αερίου. Και εμείς να είμαστε πλέον μια χώρα ενεργειακά εξαρτώμενη, την ώρα που υπάρχει τόσος μα τόσο μεγάλος πλούτος στα έγκατα της γης, έτσι. Ακριβώς. Ορυκτός. Ενεργειακή εξάρτηση ισοδυναμεί με εθνική κρίση. Η ενέργεια, είπαμε, δεν είναι μια πολυτέλεια. Είναι βασική αναγκαιότητα για να λειτουργήσει η οικονομία, να ζήσουν τα νοικοκυριά, αλλά να θωρακιστεί και αμυντικά η χώρα. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Να δούμε. Μπροστά μας θα τα βρούμε όλα αυτά. Και δεν συζητάμε, βέβαια, συγγνώμη τώρα κάνω την κατάκριση του χρόνου, αλλά είναι όλα λένετα. Πώς είναι δυνατόν να λέμε να μπλακούμε από το ρωσικό φυσικό αέριο, να υπογράφουμε στρατηγική ή αμυντική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και αφού την υπογράφουμε να μας ανακοινώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι τέρμα ο EastMed. Ο EastMed που επί Τραμπ ήταν κεντρική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτείων. Και αφού υπογράψαμε και αλυσοδέσαμε τη χώρα σε μια συμμαχία για αόριστο χρόνο, μας έρχεται το μπουγιουρδί ότι καταργεί το EastMed. Το καταλαβαίνουμε λοιπόν. Εδώ μιλάμε για συνειδητή. Δεν μπορώ εγώ να το καταλογίσω σε ανοησία, σε έλλειψη πολιτικής σκέψης και διορατικότητας. Εγώ μόνο πιστεύω πως υπάρχει δόλος για όλα αυτά, Δέσποινα. Νομίζω πως και οι ακροατές μας συμφωνούν σε αυτό, Ανδρέα μου. Να είσαι καλά. Γερός και δυνατός, έτσι, Δέσποινα, να μας ανοίγεις τα αυτιά και τα μάτια. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Εσύ κρατάς θερμοπύλες, Δέσποινα μου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Ανδρέα μου. Φιλιά πολλά στην Αθήνα. Γεια σου. Καλή συνέχεια. Focus 103,6. Eyes were closed, but my mind was awake. Pretended I was breathing in a deep sleep pace. Got dressed so quietly. I was frozen by the jingle of my keys at the door. As I got outside, I smiled to the door. Έτσι λοιπόν έχει η κατάσταση, αλλά είμαστε στα 51 λεπτά μετά τις 12. Θέλεις break εσύ, έτσι. Ο Γιώργος Δαμιανίδης θέλει επιγόντως ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πολύ κοντά. Πολύ σύντομα θα είμαστε κοντά σας και πάλι. Ο Focus FM κάνει τη διαφορά. Ραδιόφωνο. Επιστρέψαμε, αλλά πολύ λίγος ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας. Το πόρισμα των ιατροδικαστών για τα κοριτσάκια, για τη Μαλένα και για την Ήρυδα βγήκε. Είναι εγκληματική ενέργεια με ασφυκτικό θάνατο. Αυτό διαφαίνεται από το πόρισμα των ιατροδικαστών. Ανθρώπινος παράγοντας δηλαδή που επέφερε το θάνατο των δύο κοριτσιών. Ειλικρινά, φτάνει με αυτή την ιστορία. Θα πρέπει επιτέλους να αναπαυθεί, να ηρεμήσει η ψυχούλα αυτών των παιδιών. Έχει κρατήσει πάρα πολύ και έχει κουράσει πάρα πολύ. Έχουν τόσα στοιχεία. Δεν καταλαβαίνω γιατί τόσους μήνες. Ναι, οκ, η Πισπυρίγκου είναι στην φυλακή, αλλά πρέπει να τελειώσει
όχι εκταφές, όχι στοιχεία, καινούργια, νεότερα, δεν ξέρω. Ταλαιπώρησε πολύ κόσμο αυτή η ιστορία με τον πραγματικά τραγικό, άδικο θάνατο αυτών των τριών παιδιών, για τρία γελούδια μιλάμε. Λοιπόν, τα χαιρετίσματά μας στον Γιώργο, τι είναι αυτό που έγραψες? Ο Φόκους λέει, από το Α έως το Ω, ανατρεπτικός, βάσιμος, γαργαλιστικός, δαμόκλειος, επικριτικός, ζωντανός, θετικός, θεραπευτικός, ιδανικός, κέριος, λαϊκός, μαχητικός, νέτος, ξεχωριστός, ολιστικός, παλαϊκός, ρυψοκίνδυνος, σαρκαστικός, τέλειος, υγιής, φερέγγιος, χυμαρόδης, ψύχρεμος και όριμος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο μου. Τα χαιρετίσματά μας στην Οτοκλίν. Ο Γιάννης, συγχαρητήρια. Αναπολόμως και τις εκπομπές και στην Φυγόκεντρο. Η Φυγόκεντρο ανήκει στο παρελθόν. Δυστυχώς, πιστεύω πως θα χτυπούσε κόκκινα τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν. Εν πάση περιπτώσει, προχωράμε μπροστά. Γιάννη μου, τα χαιρετίσματά μας στην Ευαγγελία. Να είστε καλά, από τη Δέσποινα Ποτίτση και τον Γιώργο Δαμιανίδη. Ευχές για καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα. Δύναμη από όλους, έτσι. Καλά στην υγεία μας να είμαστε όλοι, στη Ζαχαρούλα. Τα φιλιά μας, Ζαχαρούλα, ο Γρηγόρης Ερέτης για το επόμενο 2 ώρο θα είναι κοντά σας. Από όλους εμάς, ό,τι καλύτερο ευχόμαστε και καύσωνας αυτήν την εβδομάδα. Από αύριο, έτσι, λίγο προσοχή.